Το μετόχι του γυναικείου ιερού ησυχαστηρίου της μεταμορφώσεως του Σωτήρος στο Μήλες της Αττικής ιδρύθηκε από τον Άγιο Πορφύριο τον Καυσοκαλυβίτη και είναι στήριγμα δύναμης και ευλογίας για χιλιάδες πιστούς που καταφεύγουν σε αυτό. Ιδιαίτερη ευλογία έχουν οι πιστοί όταν μπαίνουν στο κελάκι του Αγίου Πορφυρίου και προσκυνούν το κρεβάτι του, το πετραχύλι του και την εικόνα της Παναγίας. Ο Θεός ημών, ο Πατήρ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, χάρισε την υγεία ψυχήστε και σώματα εκεί στον δούλο σου βασιλείων Χριστάλα μετά των τέκνων αυτών. Όσοι του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, κρατέως όμου τη γλώταν ο δυνατός, την καρδίαν καθαρόν και τα χείλη δέσποτα, όπως άσω ευσεβώς. Πορφύριον των σεπτών απλούν και ταπεινόφρονα. Συναντούμε λίγο έξω από το κελάκι του Αγίου Πορφυρίου, την ανιψιά του γέροντα και ηγουμένη του ησυχαστηρίου, γερόντισσα Φευρωνία, η οποία για πολλά χρόνια ήταν κοντά στον Άγιο Πορφύριο. Είναι η πρώτη φορά που η γερόντισσα Φευρωνία και ανιψιά του Αγίου Πορφυρίου μιλά για τον φωτισμένο και τόσο αγαπητό σύγχρονο Άγιο της εποχής μας. Μοναχή ποιος σας έκανε, ο Άγιος Πορφύριος? Ο γέροντας. Ο γέροντας. Μεγάλη ευλογία, Ναι, εκείνος με έκανε. Αλλά τα τελευταία του είχε αρρωστήσει και δεν μπορούσε να περπατήσει. Ήταν στο καρότσι. Ο γέροντας μου δώσε στο σταυρό. Και άλλοι, η Κατερίνα, τον περιποιηθήκανε πάρα πολύ που ήταν άρρωστος. Αμα σου λέω πάρα πολύ, ξενυχτήσανε. Η μία τη μισή νύχτα και η άλλη και ένα άλλο. Τον περιποιηθήκανε πάρα πολύ. Γιατί είχε την καρδιά του. Έτσι στο μήνα πεθάνει, έρθε, αλλά μετά πήγε η ταυτή του και του έκανε λάθος ο γιατρός. Και μετά τον του κάνανε μία κορτιζόνη. Και η κορτιζόνη έκανε παρενέργειες στο στομάχι, αιμορραγία. Πέφτες το μήνα είναι. Έτσι ήταν ο γέροντας. Δύο μήνες. Δύο μήνες. Τα κουτάνε. Πέθανε. Αυτός ήταν ο γέροντας.